Μπιερία, θα συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο Μαρία Τσιόνη, την οποία την ταλαιπωρήσαμε και στις δύο εκλογικές βραδιές, ο Τελάρις.gr, και σε ευχαριστώ Μαρία για άλλη μια φορά. Καλησπέρα στην Μπιερία. Καλησπέρα από την Κατερίνη. Καμία ταλαιπωρία. Ίσα-ίσα χαρά μου να ενημερώσω για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην Πιερία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα ανατρέψατε όλα στην Πιερία, δεν αφήσατε τίποτα. Τελείωσε, τα αλλάξαμε. Δηλαδή, τρία στα τρία. Δεν υπήρχε κάτι που να αφήσαμε. Τρία στα τρία ακριβώς. Μια τριπλή αλλαγή. Ένα καινούριο σκηνικό, σε ένα καινούριο σκηνικό που μέρωσε σήμερα η Πιερία. Νέος δήμαρχος Κατερίνης ο Κώστας Κουκοδήμος, νέος δήμαρχος Δίου Ολύμπου ο Βαγγέλης Γερολιόλιος και νέος δήμαρχος Πύρνας Κολυνδρού ο Ανέστης Μανώλας. Είναι έκπληξη κάτι από αυτά τα αποτελέσματα, κάποιο από αυτά τα αποτελέσματα? Αν είναι έκπληξη. Ναι, ναι. Στο Δήμο Πύρνας Κολυνδρού ο κύριος Μανώλας μπήκε στον δεύτερο γύρο ως outsider, θα μπορούσαμε να πούμε. Mm-hmm. Και τελικά κατάφερε να κερδίσει και μάλιστα με μια διαφορά η οποία ανέρχεται στις 15 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα είχατε περίπτωση ζέρβα και εσείς, έτσι? Μίνι ζέρβα. Θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι κανένας από τους καινούργιους δημάρχους δεν έχει πλέον την πλειοψηφία στα νέα δημοτικά συμβούλια. Ναι. Αναγκαστικά θα έχουμε στην πράξη, θα έχουμε συνεργασίες ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι δήμοι. Οι οποίες συνεργασίες διαφαίνονται ή οσμίζεσαι ότι θα μπλέξετε σε περιπέτειες? Ήδη στο Δήμο Κατερίνης ο κύριος Κουκοδήμος έχει την συνεργασία, είχε ανακοινώσει εξάλλου και πριν τον δεύτερο γύρο, πριν την δεύτερη Κυριακή. Ναι. Βλέπουμε πλάνα από το εκλογικό κέντρο του κυρίου Κουκοδήμου εντωμεταξύ από χθες το βράδυ από τους πανηγυρισμούς. Ναι, Μαρία. Από τους πανηγυρισμούς ήταν ιδιαίτερα έντονοι. Ναι. Είχε ανακοινώσει λοιπόν ο κύριος Νταντάμης, ο οποίος ήταν ο τρίτος του πρώτου γύρου, ότι θα στηρίξει τον κύριο Κουκοδήμο στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο και στη δεύτερη Κυριακή. Οπότε εκεί έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον ότι θα έχουμε μια συνεργασία. Ναι, αυτό σημαίνει ότι αριθμητικά καλύπτει την πλειοψηφία. Φτάνει αυτή η σύμπραξη? Ναι. Έχει τους 21 από τους 41 δημοτικούς συμβούλους. Ναι. Στο Δήμο Δίου Ολύμπου ο κύριος Βαγγέλης Γερολιόλιος έχει τους 10 από τους 27. Ναι. Χρειάζεται οπωσδήποτε τη στήριξη ενός από τους υπόλοιπους υποψηφίους για να μπορέσει να διοικεί στο Δήμο. Του λείπουν ενώ 4. Ενώ στο Δήμο Πύρνας Κολυνδρού ο κύριος Μανώλας έχει μόλις 8. Ακόμα μια χαρακτηριστική περίπτωση από όσα συμβαίνουν με τον Κυσέλη. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει δρόμος. Η εβδομάδα φαίνεται πιστεύω ότι θα φέρει ειδήσεις. Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις μπροστά μας. Ναι. Και προφανώς ό,τι να γίνει πρέπει να γίνει στο επόμενο διάστημα μέχρι την ανάληψη των διοικήσεων από τις νέες αρχές, την 1η Σεπτέμβρη. Δεν υπάρχει περιθώριο. Μέσα στο καλοκαίρι, ακριβώς. Ναι, γιατί θα μπλέξουμε και με τις εθνικές εκλογές, Μαρία. Είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά και προφανώς αν υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες θα πέσουμε πάνω σε προβλήματα μετά. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει όλα να είναι τακτοποιημένα ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι δήμοι εξάλλου. Αλλιώς σωστά, θα έχουμε προβλήματα. Σωστά. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ στην Κατερίνη. Καλό βράδυ στην Πιερία.